Κατερίνα Χριστοφλίδου τώρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Σία. Χωρίς συγκεκριμένες ρυθμίσεις, παρά μόνο με γενικές κατευθύνσεις, παρουσιάστηκε σήμερα το χωροταξικό για τον τουρισμό από τους συναρμόδιους υπουργούς. Όμως, δίνει μια πρώτη αίσθηση για το πώς θα πορευτεί ο τουρισμός της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Η λέξη κλειδί θα λέγαμε ότι είναι η ευελιξία. Πάντως δεν δόθηκαν ούτε συντελεστές δόμησης, ούτε όροι και πολλά σημεία παρέμειναν θολά. Και κάποιες γενικές γραμμές μόνο διευκρινίστηκαν. Αυτό που έγινε σαφές είναι πως θα αρθούν περιορισμοί του παρελθόντος και θα ενθαρρυνθούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, η τουριστική κατοικία, παράλληλα θα επιταχυνθούν και οι αδειοδοτικές διαδικασίες. Ασαφές και θολό παραμένει ωστόσο το πώς θα γίνει διαχείριση αγιαλού, δασών και προστατευόμενων περιοχών. Κατευθυντήριες γραμμές και αρχές. Και όχι συγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο τουρισμού όπως αναμενόταν, παρουσίασαν από κοινού η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης, οι οποίοι πάντως τόνισαν πως δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ευελιξία για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το κράτος φτιάχνει ένα σταθερό λογικό πλαίσιο ώστε να ενθαρρύνονται τα επιχειρηματικά σχέδια. Συγκεκριμένα στις βασικές γραμμές του νέου χωροταξικού για τον τουρισμό περιλαμβάνονται η διεύρυνση των ελληνικών προορισμών με ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών και η ανάδειξη των τοπικών στοιχείων, η θεσμοθέτηση ζωνών οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης για τον περιορισμό της διάσπαρτης δόμησης, αλλά και η προώθηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε μητροπολιτικές και ορεινές περιοχές, νησιά των 70 τετραγωνικών χιλιόμετρων και άλλες περιοχές. Επίσης, η διεύρυνση των προσφερομένων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και τέλος η δημιουργία ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στο νέο χωροταξικό του τουρισμού, δεσπόζουσα θέση αποκτά η τουριστική κατοικία, η οποία θα εντάσσεται στα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα. Ένα μοντέλο μεγάλης κλίμακας, το οποίο και θα ενθαρρυνθεί. Αντίθετα, οι μικρές και μεσαίες τουριστικές μονάδες, καθώς και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που συνθέτουν τη σημερινή ελληνική τουριστική βιομηχανία, μάλλον βγαίνουν από το κάδρο. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τα τουριστικά καταλήμματα χαμηλής τάξης και να εξυγχρονίσουμε την υφιστάμενη υποδομή, δίνοντας μια νέα αξία. Χωρίς να εγκαταλείπουμε το μοντέλο ήλιος και θάλασσα, προτεραιότητά μας είναι να το αναβαθμίσουμε. Με το νέο πλαίσιο οπλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης των τουριστικών επενδύσεων, ενώ το χωροταξικό θα δώσει κατευθύνσεις και για το πού θα χωροθετηθούν άλλες συναφείς υποδομές όπως λιμάνια και μαρίνες. Επίσης, προκειμένου να στηριχθούν οι τουριστικές επενδύσεις, άμεσα και με κοινή υπουργική απόφαση που θα υπογράψουν οι δύο υπουργοί, θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν μια σύνθετη τουριστική επένδυση που σχεδιάζεται στη Τζιά 650 κλινών με τουριστική κατοικία και εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας. Και πάμε τώρα στις δράσεις του ΣΚΑΙ για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, έχουμε δράση καθαρισμού. Με το Γυμνάσιο και το Λύκειο των Ενωφύτων διοργανώνεται καθαρισμός σε περιοχές του Ασοπού. Στη δράση, μάλιστα, θα λάβουν μέρος και μαθητές από το Ελληνικό Σχολείο των Βρυξελών στο πλαίσιο συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και θα καταγράψουν και τη ρήπανση του Ασοπού και η μελέτη τους θα κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δράση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Τώρα, την Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου, επανερχόμαστε στην Πεντέλη με μια δράση αναδάσωσης. Μαζί με το ΣΠΑΠ, είναι η τρίτη στη σειρά δράση για φέτος. Θα φυτευτούν 10.000 δέντρα από εθελοντές, φορείς, σχολεία και οργανώσεις. Όλα αυτά έξω από το χώρο του ΠΙΚΠΑ Πεντέλης και εδώ η δράση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί.